Λοιπόν, είναι και οι δύο μπήκανε κανονικά από χθες. Φαντάζομαι ότι συνέχισαν και σήμερα σε κανονικούς ρυθμούς. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εδώ που τα λέμε ήταν ο Ίγκασον, γιατί ο Ίγκασον είχε παρουσιάσει ένα ήθημα στη Γάμπα πριν από το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου με τον Βόλο στο Παθεσσαλικό και από τότε είχε μεγάλο διάστημα στο οποίο δεν αγωνίστηκε, ούτε έπαιξε με τον Άρη. Αυτή την εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα της διακοπής ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα. Ο Λουτσέσκου θα ήθελε να το δοκιμάσει και στο φιλικό που έδωσε με τη Φαρούλ, δεν τα κατάφερε, αλλά από τη μία πλευρά ήταν όλη αυτή η θέληση του Λουτσέσκου να εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες με τον Ίγκασον μέχρι να είναι στο 100% και από την άλλη πλευρά ήταν και η θέληση του ίδιου του ποδοσφαιριστή που δεν νομίζω ότι θα έχανε σε καμία περίπτωση το κυριακάτικο ντέρμπι. Μπήκε όμως κανονικά χωρίς ενοχλήσεις. Αλλά αυτά είναι πολύ ρισκαδόρικα. Αυτά είναι και ο Λιβάη Γκαρσία έτσι σκέφτηκε με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, αυτά δεν είναι. Συμφωνώ μαζί σου ότι θα είχε το ρίσκο. Το ένα μεγάλο μάτσο ακολουθεί το άλλο. Άμα μπει ανέτοιμος και κάτι γίνει, Καραϊσκάκη ή Καπούτ. Θέλω να σου πω ότι δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο να πάρθει κάποιο ρίσκο. Μια χαρά είναι, μπήκε χθες, δεν είχε ενόχληση. Okay. Προφανώς και σήμερα ακόμη δεν έχουμε ενημέρωση για την προπόνηση πώς πήγε, θα μπήκε κανονικά και οι δύο θα είναι παρόντες στο το παιχνίδι της Κυριακής. Ναι. Μάλιστα. Πώς έχουν ηρεμήσει τώρα, δηλαδή έχουν περάσει παιδιά, νομίζω ότι είναι τόσο δυνατοί οι δύο αυτοί προπονητές, αλλά θέλω απλά να μου το επιβεβαιώσετε. Που οι ομάδες δεν πρέπει να μπήκαν καθόλου στη διαδικασία του παρασκηνίου και των υπολείπων. Αληθεύει, δηλαδή ο Αλμέιδα είναι λίγο έξω από αυτό έτσι κι αλλιώς και ο Ρασβάν ο οποίος είναι μέσα σε αυτό έχει το χάρισμα να το αντιμετωπίζει μόνος μου κι όλοι σας, δηλαδή και να αφήνει έξω την ομάδα. Τους πράγμα που την έχει βοηθήσει έτσι κι αλλιώς, να τραβάει πάνω του τα φώτα και να κάνει η ομάδα τη δουλειά της. Τους κρατάει μακριά από αυτά τα ζητήματα. Ναι. Έχει ξεκινήσει να μιλάει με τους ποδοσφαιριστές για το παιχνίδι της Κυριακής, αλλά όχι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που το θέτεις για το τι έγινε, τι φασαρίες γίνανε στη σύσκεψη της ΕΠΟ. Ναι. Τους μιλάει για το παιχνίδι, για το πώς πρέπει να παρουσιαστούν, για το πόσο σημαντικό είναι και τι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ εφόσον πάρει το τρίποντο. Ωραία, Βαγγέλη. Όχι, δεν έχω ακούσει κάτι και δεν νομίζω να έχει υποθεί και κάτι στα αποδυτήρια. Εντάξει, ο Αλμίδα είναι και καινούριο στην ελληνική πραγματικότητα. Ναι, όχι ότι δεν ασχολείται. Το έχει δεν ασχολείται, γιατί ασχολείται και πολύ με τα πάντα. Ναι. Θέλει να μαθαίνει τι γίνεται, τι γράφεται, τι υπάρχει. Και το παρασκήνιο ακόμα είναι ένα κομμάτι το οποίο τον ενδιαφέρει. Τώρα εντάξει, στα αποδυτήρια αυτά δεν περνάνε. Ωραία. Δεν φτάνουν. Σε καμία ομάδα νομίζω έτσι. Τώρα στο μυαλό των παιχτών και πώς θα αντιμετωπίζουν εκείνοι είναι μια άλλη ιστορία. Ναι. Αλλά δεν θεωρώ ότι έγινε και κάτι που να τους αφορά όλους τους παίκτες όλων των ομάδων αυτών των συγκεκριμένων. Ναι. Κάτι πολύ συγκεκριμένο για να δώσουν και παραπάνω βάση. Ωραία. Έτσι. Θα σας κάνω τώρα, θα μιλήσουμε τώρα για ένα θέμα το οποίο θέλω να μιλήσουμε σήμερα, ώστε αύριο να πάμε, αύριο να πούμε για την Κυριακή. Πρώτα όμως από αυτό, επειδή είπε κάτι για τα στόπερ του ΠΑΟΚ, ξέχασα, θέλω να ρωτήσω κάτι το Βαγγέλη. Επειδή το είδαμε μαζί με τα μάτια μας στην ΟΠΑΠ Αρένα, και ο Μίτογλου ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου, για μένα, στο ναι, μάτς με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει καμία κρυφή σκέψη με καλά το Μουκουντή, γιατί ξέρω ότι θα μου πεις, ξέρεις τι, ο Μουκουντή, είπαμε, έχει θέμα και αυτά. Εγώ λέω με καλά και τους δύο. Υπάρχει καμία σκέψη να αφήσει έξω το Βίντα και να βάλει το Μίτογλου, αν είναι μαζί με το Μουκουντή. Ή τέλος πάντων να πει του Μίτογλου, θα το κερδίσει, ρε φίλε. Έπαιξε τον Παναθηναϊκό, είναι ο καλύτερος στο μάτς. Παίξε και στην Τούμπα. Πλέον δεν είναι κρυφή σκέψη, είναι φανερή. Α. Και πριν από το σημερινό που συνέβη. Εντάξει. Γιατί έβγαλε πρόβλημα Βίντα στην προπόνηση, γι' αυτό το λέω. Αλλά και από χθες και από προχθές υπήρχε συζήτηση για να ξεκινήσει ο Μίτογλου. Εγώ ρωτάω με υγιής πάντως, να ξέρετε. Δεν ρωτάω για. Με υγιής, ναι. Απλά τώρα είναι και η συγκυρία. Ότι πρέπει να το πούμε ότι σήμερα έβγαλε πρόβλημα. Έχει μια κάκο στο γόνατο Βίντα, επέστρεψε τραυματίας από την Εθνική. Αύριο θα γίνει μαγνητική. Okay. Είναι αμφίβολος την Κυριακή. Είναι αμφίβολος δηλαδή και να ακολουθήσει την αποστολή. Σε αυτή την περίπτωση το συζητάμε. Ναι. Μουκουντή. Μίτογλου, δεξιά. Τώρα, όπως και να έχει, η κατάσταση του Μουκουντή δεν αφορά το Μίτογλου. Ναι. Δηλαδή, αν ο Μουκουντή δεν παίξει, αριστερά θα παίξει ο Τζαβέλα. Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Μάλιστα. Δεν αποκλείεται πάντως να δούμε έτσι όπως ήρθε η κατάσταση, γιατί και ο Μουκουντή αύριο θα προσπαθήσει να μπει. Μίτογλου και Τζαβέλα δίδυμο. Είναι πολύ ανοιχτό ενδεχόμενο.